Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Οροπού, τον κύριο Γιώργο Γιασημάκη, διότι από την πληροφόρηση που έχουμε τουλάχιστον, σε αυτή την περιοχή εστιάζονται πια τα περισσότερα προβλήματα. Υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας, αλλά εκεί νομίζω ότι η κατάσταση είναι ακόμα λίγο εκτός ελέγχου. Καλό μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ πολύ, του Δήμου σας. Ο ΔΔΕ, σύμφωνα με... Ναι. Στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου μας έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Ναι. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στις Αφίδνες, στο οποίο η Ιπποκράτειος Πολιτεία εδώ και 4-24 ώρα δεν έχει ούτε ρεύμα ούτε νερό. Αυτή τη στιγμή, σήμερα λοιπόν το πρωί, από τα ξημερώματα, από τις 6.30 ώρα, έχουν έρθει συνεργεία του ΔΔΕ με 12 οχήματα, 4 γερονοφόρα, και σε συνεργασία με τα μηχανήματα του Δήμου τους δίνουμε πρόσβαση για να κόψουν τα κλαδιά και τα δέντρα που χρειάζεται ώστε να αποκαταστήσουν την βλάβη. Εμείς έχουμε εκτός από αυτά, εδώ αυτή τη στιγμή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, 11 οχήματα του Δήμου. Είναι 9 οχήματα της Περιφέρειας Αττικής που έστειλε ο κ. Πατούλης, τα 5 εκ των οποίων έρχονται τώρα είναι ερπιστριοφόρα, 2 οχήματα του στρατού και έρχονται και οχήματα από το Δήμο Φιλής. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Φιλής και μου στέλνει κάποια οχήματα και εκείνος. Για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον κόσμο και να αποκατασταθούν και οι βλάβες. Για πόσες οικογένειες μιλάμε δηλαδή τώρα περίπου? 600 σπίτια είναι εδώ. 600. Οι δρόμοι, αυτά τα μηχανήματα είναι και για να ανοίξετε τους δρόμους ή για την αποκατάσταση των βλαβών? Διότι ξέρετε, επειδή σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε πάρει ένα-δυο μηνύματα ακροατών που λένε ότι και οι δρόμοι είναι σε κακό χάλι εκεί στο... Τα μηχανήματα όλα αυτά που σας λέω είναι για να ανοίγουν τους δρόμους. Τρία από αυτά δίνουν την πρόσβαση στα συνεργεία της ΔΕΗ ώστε να μπορούν να πλησιάσουν εκεί που είναι τα δέντρα, να τα κόψουν και να ελευθερώσουν τα καλώδια. Και οι βλάβες που έχετε είναι βλάβες σε μεμονωμένα σπίτια ή αντιμετωπίζει ακόμα είναι πρόβλημα γενικό, το δίκτυο? Είναι γενικό. Δηλαδή γιατί... έπεσε ένα δέντρο σε κάποιο σταθμό της περιοχής, ας πούμε? Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Γιατί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΔΕ, οι σταθμοί, οι μέσοι στάσεις που είχαν βλάβη έχουν αποκατασταθεί και τώρα καλεί τον κόσμο να δηλώσει τις μεμονωμένες βλάβες που υπάρχουν είτε σε σπίτια είτε σε μικρά δρομάκια και σε τέτοια. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και εδώ η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί. Δεν έχει αποκατασταθεί. Αν αποκαταστάθηκε πριν 5 λεπτά, δεν το ξέρω. Καλά, εντάξει. Γιατί είμαι στο δάσος τώρα. Το ζήτημα είναι από την εικόνα που σας δίνουν οι αρμόδιοι, τουλάχιστον ως σήμερα το βράδυ θα έχουν αποκατασταθεί, γιατί πια οι μέρες βαραίνουν, ξέρετε. Την πρώτη δεν την αντέχεις, τη δεύτερη ξέρω. Λιγότερο. Ακριβώς, 4 μέρες τώρα εγκλωβισμένο στο σπίτι και χωρίς νερό, χωρίς δεν παλεύετε, πώς θα γίνει. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται. Και εκτός από την Ιπποκράτειο Πολιτεία μας λέτε εκτός οι υπόλοιπες περιοχές. Έχουμε και πρόβλημα στο... με το Χειρί και στο Μικροχώρι στο Καπανδρίτη. Εκεί επιχειρούν οχήματα του Δήμου μας. Μπράβο, για το Καπανδρίτη είναι το ένα μήνυμα που μας ήρθε. Ναι, με το Χειρί και Μικροχώρι στο Καπανδρίτη επιχειρούν και εκεί 7 οχήματα του Δήμου που επιχειρούν. Είχαμε πρόβλημα με την υδροδότηση του υπόλοιπου του 70% του Δήμου μας, η οποία σιγά σιγά σταδιακά αποκαθίσταται. Γεμίζει το δίκτυο γιατί είχε αδειάσει εντελώς και αυτό θέλει χρόνο, θέλει εξαέρωση για να πάει το νερό. Έχει μια διαδικασία. Το δίκτυο πώς χάλασε και αυτό? Δηλαδή πώς δεν πήγε το ρεύμα? Το δίκτυο δεν χάλασε. Είχαμε διακοπή ρεύματος από τη Δευτέρα, η οποία διακοπή αποκαταστάθηκε χθες το απόγευμα. Λόγω δηλαδή ρεύματος, δεν λειτουργήσαν οι γεννήτριες? Λόγω ρεύματος δεν δουλεύαν τα αντλιοστάσια, να κλείσουν το νερό να το δώσουν στο δίκτυο. Τώρα εσείς, πριν την κακοκαιρία, είχατε κάποια επαφή με το ΔΔΕ για να του πείτε ότι σε ορισμένα σημεία τα δέντρα πρέπει να καθαριστούν? Διότι είδαμε ένα έγγραφο χθες του ΔΔΕ που αποκάλυψε ο Sky, 15 Ιανουαρίου, που σας κοινοποιούσε και εσάς, λέγοντας ότι θέλουμε να κάνουμε καθαρισμό, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια των Δήμων. Εσείς λάβατε τέτοιο χαρτί? Ποιος αρνήθηκε τη βοήθεια των Δήμων? Ναι, θέλω να πω, όταν πήρατε αυτό το χαρτί στις 15 Ιανουαρίου. Να σας εξηγήσω τη διαδικασία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί είναι από το ΔΔΕ. Είναι κάτι επιγόν. Ένα λεπτό. Έχουμε κάποια ενημέρωση για το ρεύμα πότε θα έρθει? Όχι, έχουμε πεσμένο δίκτυο κάτω. Έχουμε πεσμένο δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό? Πεσμένες τρανβέρσεις και δίκτυα σύρματα κάτω. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Τέσσερα. Σημαίνει ότι η δουλειά είναι πάρα πολύ.
Τα δέντρα μας έχουν υπόψη το δίκτυο και μας έχουν σπάσει οι κομμόνες. Άρα συνεπώς αναβλήκαμε πού είναι η ζημιά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ήδη αναβλήκαμε πού είναι. Παίρνουμε τα συνεργεία τα 11 από πάνω που είμαστε εμείς. Ωραία. Ξεκινάμε τώρα. Εντάξει, εντάξει. Μέχρι το βράδυ πρέπει να απεγκλωβίσουμε τα δέντρα. Ναι. Και άμα έρθουν τα παιδιά της ΕΔΕ, οι τεχνίτες, οι εναερίτες, υπάρχει περίπτωση να συνδέσουν τα καλώδια και να δώσουν και ρεύμα. Οκ, okay. Από εμάς ό,τι χρειάζεται μας λέτε, εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ο επικεφαλής στο συνεργείο της ΕΔΕ. Τον ακούσαμε ζωντανά, κύριε. Φοβάμαι πάλι δεν θα έχετε ρεύμα σήμερα όλο ναι, το αλλά βράδυ. Δεν τον ακούσαμε και πολύ αισιόδοξο ότι μέχρι το βράδυ θα είναι όλα δεν έτοιμα. Δεν τον ακούσαμε πολύ αισιόδοξο, διότι βρήκε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχει ρίξει όλο το δίκτυο κάτω. Ναι. Τέσσερις κολόνες έχουν πέσει κάτω και το δίκτυο και θα προσπαθήσουν να το δώσουν μέχρι το βράδυ. Για αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, μας λέγατε για το ΔΔΕ ότι σας ήρθε και εσάς το χαρτί. Είχατε κάποια επικοινωνία μετά τις 15 Ιανουαρίου να πείτε ρε παιδιά, τι χρειάζεστε από εμάς? Η επικοινωνία με το ΔΔΕ είναι συνεχόμενη και ναι. Τον Δήμο. Ο Δήμος όπου βλέπει όλο αυτό το διάστημα και χωρίς να έρθει το χαρτί. Όπου βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα με δέντρο, ενημερώνει το ΔΔΕ. Εμείς δεν μπορούμε να πλησιάσουμε να κόψουμε ούτε δέντρο ούτε κλαδιά που είναι κοντά στο δίκτυο του ΔΔΕ. Ναι. Απαγορεύεται. Δεν μπορούμε. Για αυτά λοιπόν τα προβλήματα ενημερώνουμε το ΔΔΕ. Όποια άλλα δέντρα. Ανταποκρίνεται ο ΔΔΕ όταν τον ενημερώνεται ή τζάμπα το τηλέφωνο? Ναι. Ανταποκρίνεται. Ναι. Γιατί ξέρετε τώρα, επειδή πέρασε η κακοκαιρία, προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια η ευθύνη ή αν απλώς ήταν τόσο βαριά η κακοκαιρία που κανείς δεν μπορεί. Υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ώρα. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, λέτε εσείς? Νομίζω ότι δεν είναι ώρα τώρα για να μπούμε στη διαδικασία αυτή το ποιο είναι υπεύθυνοι, να τελειώσουμε κι εμείς από εδώ πέρα να δούμε. Κάτσε να φτιάξουν τη βλάβη και μετά θα τον δώσει. Θα καταλάβαμε. Όλα κανονικά, μετά με τη σειρά του. Εντάξει κύριε Δήμαρχε. Έχει η αποκατάσταση των ζημιών και η αποκατάσταση ομαλότητα τη ζωή των ανθρώπων. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να είναι τελευταία μέρα ταλαιπωρίας για εσάς και για τους δημότες σας. Σας ευχαριστούμε για πολύ. Για τους δημότες, για εμάς δεν είναι τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας.